πληρωτές μέλη της ΕΛΜΕΑ ΧΑΙΑΣ. Συμμετέχουμε στη διαμαρτυρία που θα γίνει στο Υπουργείο στις 16 του Μάρτη, σε συνέχεια της διαμαρτυρίας που είχε γίνει στις 2 Μαρτίου. Καταγγέλουμε τη βία που δέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί στη διαμαρτυρία αυτή, εν απουσία του Υπουργού. Ενώ ο Υπουργός γνώριζε ότι θα υπάρχει μια τόσο μαζική διαμαρτυρία, απουσίαζε από το Υπουργείο και μάλιστα έχει διώξει και όλο το προσωπικό. Αυτό δεν θα μείνει χωρίς απάντηση, γι' αυτό γίνεται αυτή η διαμαρτυρία αυτή την Παρασκευή και συμμετέχουμε μαζικά και από την τοπική ΕΛΜΕ. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος στην αδιοριστία των αναπληρωτών. Να σημειώσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο επιβάλλει τους 36 μήνες αναπλήρωσης, στους 36 μήνες σύμβασης με το κράτος. Το εκάστοτε κράτος οφείλει να μονιμοποιήσει τους συμβασιούχους. Αυτό το παραβιάζει το ελληνικό κράτος και να πούμε ότι ακόμη παραβιάζεται και η συνθήκη που έχει υπογραφεί στα μνημόνια, η οποία λέει ότι για κάθε 10 αποχωρήσεις θα γίνεται ένας διορισμός. Βλέπουμε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα να γίνονται μόνιμοι διορισμοί, άρα αυτό μας δείχνει ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Ζητάμε λοιπόν, όπως έγιναν διορισμοί και στους άλλους τομείς, το ίδιο να γίνει και στην εκπαίδευση.